το ΚΚΕ κατέθεσε την επερώτηση για την προστασία του εισοδήματος των εργατικών λαϊκών οικογενειών, το οποίο έχει τσακιστεί από τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων τα 10 τελευταία χρόνια και επιδεινώθηκε ακόμα παραπέρα από την ταξική διαχείριση της πανδημίας που αποκάλυψε τη βαρβαρότητα της πολιτικής σας. Όλα τα μέτρα που πήρατε προσαρμόστηκαν στην απέτηση της λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας και όχι της υγείας του λαού, με προσαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιχειρηματικών ομίλων. Απορρίψατε τις προτάσεις του ΚΚΕ για επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, για προσλήψη του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για δημιουργία των αναγκαίων μονάδων εντατικής θεραπείας, για επανελειτουργία όσων νοσοκομείων και μονάδων υγείας κλείσατε την προηγούμενη περίοδο. Η μειωμένη δαπάνη κατά 600 εκατομμύρια του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία αποκαλύπτει την προσήλωση στην πολιτική απαξίωση του δημόσιου συστήματος για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Οι συνέπειες της ταξικής διαχείρισης της πανδημίας είναι βαριές, θανατηφόρες για τον λαό, με αύξηση των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των θανάτων. Αξιοποιήσατε την πανδημία ως ευκαιρία για να υλοποιήσετε κάθε αξίωση των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων. Το αντεργατικό αντιλαϊκό έργο σας δεν σταμάτησε. Με πρόσχημα την έκτακτη κατάσταση, με πλήθος πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και νομοσχεδίων, ανατρέψατε ακόμη παραπέρα το εισόδημα και ό,τι εργασιακό δικαίωμα είχε απομείνει με το επιχείρημα του επιμερισμού των συνεπειών. Στηρίξατε χιλιάδες απολύσεις. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυταπασχολούμενοι πλήρωσαν για να μην μειωθούν τα αμύθιτα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Με τα προγράμματα που υλοποιήσατε, τους απαλλάξατε από την καταβολή μισθών, αναστέλλοντας τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων και με το επίδομα ειδικού σκοπού των 534 ευρώ, επιχειρήσατε να παρουσιάσετε φιλολαϊκό πρόσωπο. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας και το πρόγραμμα Συνεργασία, που εξειδίκευσε το πρόγραμμα ΣΟΥΡ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτέλεσαν τα εργαλεία για ανατροπή της σταθερής δουλειάς και την παραπέρα μείωση των μισθών πάνω από 20%. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν όλες τις μορφές: αναστολή, συνεργασία, τηλεργασία στους εργαζόμενους. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι με όλα αυτά διασφαλίζουν επιδοτούμενο μισθό και ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνοντας τα κέρδη τους. Εξαγγείλεται νομοσχέδιο που έρχεται να υλοποιήσει τις πιο εμβληματικές αξιώσεις του κεφαλαίου για κατάργηση των όποιων προστατευτικών μέτρων που στέκονται εμπόδιο στην αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Θέλουν ακόμα πιο φθηνό τον εργαζομένο και να παράγει μεγαλύτερη υπεραξία, με κατάργηση της σταθερής δουλειάς, του 8ωρου, του 40ωρου, του πενθήμερου, τη θέσπιση του 10ωρου, κατάργηση της αμοιβής των υπεργειών. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι απαιτούν την θωράκιση της απρόσκοπτης δράσης τους και η κυβέρνηση εξήγηλε περιστολή και κατάργηση δημοκρατικών και συγκεκριστικών ελευθεριών που έχουν κατακτηθεί με σκληρούς και αιματηρούς αγώνες. Δυναμώνει την καταστολή για να αντιμετωπίσει τους διεκδικητικούς αγώνες της εργατικής τάξης και του λαού. Τα δίθεν προσωρινά μέτρα των μνημονίων που ισοπαίδωσαν εισόδημα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας αποτυπώνονται και στην έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη, την οποία η κυβέρνηση εφαρμόζει και καλεί τις άλλες δυνάμεις που συναντιούνται στην ενιαία στρατηγική της καπιταλιστικής οικονομίας να την στηρίξουν. Η έκθεση αυτή αποτυπώνει όλες τις ανάγκες των μονοπωλιακών και πολυεθνικών ομίλων, οι οποίες ικανοποιούνται πάνω στη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Το ΚΚΕ για την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων έχει καταθέσει προτάσεις νόμου, τροπολογίες, τις οποίες απέρριψε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε την πρόταση νόμου των 530 ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και σωματείων, των εργαζομένων για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μια σειρά ρυθμίσεων για τη στήριξη τους, την πρόταση νόμου για την ανακούφιση λαϊκών νοικοκυριών από τα χρέη που δημιουργήθηκαν από την απώλεια της δουλειάς τους και τη μείωση του εισοδήματος, τις πρόσφατες τρεις τροπολογίες για την επιδότηση όλων των ανέργων με 600 ευρώ, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων που είναι στο πρόγραμμα Συνεργασία και Αναστολή ολόκληρο με βάση το μισθό της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ο κατώτατος μισθός από δείκτη προστασίας τον μετατρέψατε σε επιταχυντή μείωση των μισθών προς τα κάτω. Ψηφίσατε και μονιμοποιήσατε τον νόμο που καταργεί τη διαπραγμάτευση εργαζομένων εργοδοτών για τον κατώτερο μισθό, όπως γίνονταν
από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι το 2012. Ο Υπουργός, με υπόδειξη των εκπροσώπων των εργοδοτών και με κριτήριο τη διασφάλιση αυξημένης εδοφορίας, θα διαμορφώνει τον κατώτερο μισθό. Διαμορφώσετε το πλαίσιο που καταργεί τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και με τα εργαλεία των επιχειρηματικών ομίλων της ενώσης προσώπων, οι μισθοί των εργαζομένων πολλών επιχειρήσεων μειώθηκαν στα επίπεδα του κατώτερου μισθού και δεν έλειψε και η προσπάθεια να πάει και πιο κάτω, με σύμβαση που πρόβλεπε 500 ευρώ και την ακυρώσατε κάτω από την γενική κατακραυγή των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2012, μετά την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η 6 του 12, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφτηκαν στη μεγάλη πλειοψηφία από τις ενώσεις προσώπων, σύμφωνα με μελέτη του ΟΜΕΔ, από 238 το 2010, εκτινάχθηκαν στις 976 το 12, με το 70,5% να προβλέπουν μειώσεις αποδοχών στο ύψος του κατώτερου μισθού. Αυτό βέβαια που ψηφίσατε, τα 586 ευρώ. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται από ενώσεις προσώπων, σύμφωνα με την ίδια μελέτη του ΟΜΕΔ, είναι ο κύριος μηχανισμός μειώσεων των αποδοχών στα επίπεδα της Εθνικής Κοινωνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το 65,4% των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων με ένωση προσώπων περιέχουν ρύθμιση μείωση των αποδοχών στα επίπεδα του κατώτερου μισθού, έναντι του 3,5% των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων με επιχειρησιακό σωματείο. Γι' αυτό και στηρίζεται τις ενώσεις προσώπων. Αντιθέτως, το 33,5% των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων που συνάπτει με από επιχειρησιακό σωματείο διατήρησε σταθερές τις αποδοχές των εργαζομένων, έναντι μόνο του 1% των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων που υπογράφτηκαν με ένωση προσώπων. Από τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτεται ο στόχος της κυβέρνησης να ενισχύσει τις ενώσεις προσώπων που δημιουργούνται από τους εργοδότες για να μειώσουν το μέσο όρο των αποδοχών στα κατώτερα επίπεδα. Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε ειδική οικονομική ζώνη, με χαμηλούς μισθούς, ελαστικές μορφές απασχόλησης, απαγόρευση συνεργασίας δράσης και από την άλλη πλήρη ασυλία στο κεφάλαιο με φοροαπαλλαγές, κίνητρα, ανοχή και στήριξη στην ασύδοτη δράση. Αξιοποιώντας κάθε μηχανισμό και οργανισμό, όπως τον ΟΑΕΔ, με τα διάφορα προγράμματα απασχόλησης, το κράτος πρωτοστάτησε στην υλοποίηση της αξίωσης του κεφαλαίου για μείωση της τιμής εργατικής δύναμης. Με αυτά τα προγράμματα νομοποιήθηκε η αμοιβή κάτω και από το συλλογικό μισθό και κάτω ακόμα και από τον κατώτερο μισθό, όπως το πρόγραμμα με αμοιβή 200 ευρώ το μήνα. Την περίοδο της πανδημίας, ενώ δώσατε τη χαριστή βολή στους μισθούς και σε κάθε άλλο δικαίωμα, αντίθετα, ενισχύσατε και ενισχύετε με κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των εργαζομένων στο αεροδρόμιο, που ελαστικές εργασιακές σχέσεις με απροσδιόριστο χρόνο εργασίας αμείβονταν με ελάχιστο εισόδημα. Στην περίοδο της πανδημίας εφαρμόστηκε η αναστολή και η συνεργασία με επιδείνωση της θέσης τους, ενώ όμως η αεροπορική εταιρεία χρηματοδοτήθηκε με 120 εκατομμύρια ευρώ. Το ΚΚΕ, με την ερώτηση, στηρίζει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και απαιτεί την κατάργηση του αντεργατικού νόμου 4172 του 2013, με τον οποίο ο κατώτατος μισθός ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση, και την αύξηση με νόμο του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Επίσης, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα και της 13ης και 14ης σύνταξης. Διεκδικεί μέτρα για να επιχρονούνται οι εργοδότες να πληρώνουν κανονικά και στην ώρα τους τους μισθούς των εργαζομένων και τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να σταματήσει η απλήρωτη δουλειά η οποία έχει πάρει διαστάσεις. Διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Απαιτεί να μην περικοπεί το δώρο Χριστουγέννων, να δίνεται σε όλους τους εργαζόμενους το δώρο Πάσχα για το επίδομα αδείας. Διεκδικεί μέτρα προστασίας όλων των ανέργων, με επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτατου μισθού χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Διεκδικεί αύξηση στο ατομικό αφορολόγητο όριο από τα σημερινά φορομπηχτικά επίπεδα, όπου φορολογούνται και όσοι έχουν μοναδικό εισόδημα το σημερινό βασικό μισθό των 650 ευρώ. Το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει για την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων και του λαού, για την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων, για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών.
Τα ερωτήματα περιμένουν απάντηση, αλλά πάνω απ' όλα απευθύνονται στην εργατική τάξη για διεκδίκηση.